Είμαστε με τον Γιώργο Πετρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πασόκ Κινάλ. Τις επόμενες ημέρες έχουμε εσωτερικές διεργασίες στο κόμμα. Τι ακριβώς εκλογές θα γίνουν? Την Κυριακή στις 8 Μαΐου, όσοι έχουν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές του Προέδρου και όσοι επιθυμούν να συμμετέσχουν στις διεργασίες τις εσωτερικές ως μέλη ή φίλοι του κόμματος, θα μπορούν να έρθουν και να ψηφίσουν για 4 διαφορετικές ενέργειες. Η μία είναι για την ανάδειξη συνέδρων για το συνέδριο που είναι στις 20 Μαΐου. Η δεύτερη είναι για την ανάδειξη νομαρχιακής επιτροπής για τη Λέσβο, για την ανάδειξη δημοτικών οργανώσεων σε Δήμο Μυτιλήνης και σε Δήμο Δυτικής Λέσβου και για το όνομα του κόμματος, για το νέο όνομα του κόμματος. Πού θα στηθούν οι κάλπες? Οι κάλπες θα είναι στα ίδια σημεία που είχαν στηθεί και για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου. Είναι σε Μυτιλήνη, Καλονή, Αγιάσο, Πέτρα, Άντισα, Πολυχνήτο, Πλωμάρι. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την νομαρχιακή. Θα είναι μια νομαρχιακή και τι θα έχει υπό τη σκέπη της? Θα είναι μια εντεκαμελής νομαρχιακή επιτροπή, η οποία η εμβέλειά της θα είναι για το νησί της Λέσβου και θα υπάρχουν και 2 δημοτικές οργανώσεις σε Μυτιλήνη και σε Δήμο Δυτικής Λέσβου. Αργότερα θα υπάρχει δυνατότητα να στηθούν και κατά τόπους τοπικές οργανώσεις στα πλαίσια των παλιών καποδιστριακών δήμων. Αυτοί που θα είναι στις ΔΥΜΤΟ, που θα είναι οι εκπρόσωποι στις ΔΥΜΤΟ, δεν θα είναι αυτοί που θα είναι και στην Ομαρχιακή? Τι διαφορά? Όχι, θα είναι ένα άλλο αυτοτελές όργανο, ξεχωριστό. Έχουν οριστικοποιηθεί οι υποψηφιότητες? Περιμένουμε να οριστικοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, δηλαδή εντός της ημέρας. Ενδιαφέρον υπήρξε αρκετό? Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο, σε σημείο που δεν το περιμέναμε κιόλας. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί ακόμα δεν έχουμε λάβει οριστικές υποψηφιότητες, είναι πολύ παραπάνω υποψήφοι από αυτούς που εκλέγονται. Εκτός από αυτούς που θα εκλεγούν, θα βγουν από τα μέλη του κόμματος, είναι κάποιοι που λόγω της ιδιότητάς τους θα πάνε απευθείας στο συνέδριο? Ναι, υπάρχουν κάποιοι. Είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και θα είναι κάποιοι αιρετοί από τον τομέα της αυτοδιοίκησης. Το όνομα του κόμματος είναι κάτι που θα τεθεί σε ψηφοφορία. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι για το προσδιορισμό του κόμματος? Είναι αρκετά σημαντικό. Το όνομα, ειδικά το όνομα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λογικά θα οριστεί ξανά με κάποιον τρόπο, θα βοηθήσει και τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν φύγει από τον χώρο να επιστρέψουν. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, να μας ακούσει η κοινωνία όπως έκανε από το 1974 και έπειτα. Οι τελευταίες εκλογές που έγιναν είχαν σημαντική συμμετοχή. Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί ένα σημάδι για τις επόμενες, για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε επίπεδο χώρας? Σίγουρα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Παρ' όλα αυτά προσδοκούμε ότι η συμμετοχή σε επίπεδο εθνικών εκλογών θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις εκλογές για τον Πρόεδρο. Αλλά είναι ένα σημείο αναφοράς και ήταν ένα σημάδι που έδειξε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ξανά για τον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που θα συζητηθεί περισσότερο στο συνέδριο? Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια ιδεολογική προσαρμογή στα νέα δεδομένα σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας και στο πώς μπορεί ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με αναφορές στο κοινωνικό κράτος να βοηθήσει σε περιόδους με πανδημική και οικονομική κρίση και με ενεργειακή κρίση. Και επίσης θα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο οργάνων εντός του κόμματος, το οποίο θα το κάνουν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα με αμεσότητα στον πολίτη. Ήδη βλέπουμε ότι έχετε ξεκινήσει κάποιες επαφές σε επίπεδο τοπικό. Προετοιμάζεστε για τις επόμενες αυτοδιοικητικές? Όχι, οι επαφές και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή αφορά το συνέδριο, τις εκλογές που έρχονται, τις εσωκομματικές, και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής προσπαθώ να βρεθώ κοντά σε ανθρώπους, ειδικά της περιφέρειας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν άμεση επικοινωνία με το κόμμα,
να βρω τα προβλήματα, να δω τα προβλήματά τους και να τα αναδείξω και εγώ στο συνέδριο στο οποίο θα είμαι σύνεδρος.